Αν χρειαζόμαστε και παρέμβαση βουλευτών για να βρίσκουμε την υγειά μας, τότε καληνύχτα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 7. Πάμε με το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Νατάσα Ευρυπίδου και Σίγμα Live. Σύσκεψεις για θέματα του ΑΚΑΜΑ και του Τρόοδους θα προεδρεύσει σήμερα στις 11:30 το πρωί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Υπενθυμίζεται πως με επιστολή που απέστειλε προμηνών στον πρόεδρο Αναστασιάδη και την αρμόδια Υπουργική Επιτροπή, η Συντονιστική Επιτροπή Ιδιοκτητών Αιγής ΑΚΑΜΑ, επαναφέρει το θέμα της Χερσονήσου και των άλλων προβλημάτων που παραμένουν εδώ και 26 χρόνια. Η θέση της Επιτροπής είναι ότι πρέπει άμεσα να τερματιστεί το συμβόλαιο που διατηρεί το Τμήμα Περιβάλλοντος με τον Διευθυντή Έργου για τον ΑΚΑΜΑ και το ποσό των 5.000 ευρώ που πληρώνεται κάθε μήνα να διατεθεί για το κόστος που θα έχει το Υπουργείο Γεωργίας για τη δημιουργία του στρατηγικού σχεδίου διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου. Η Επιτροπή ζήτησε επίσης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να δοθεί βοήθεια στις κοινότητες της Χερσονήσου ΑΚΑΜΑ με βάση τη λειτουργία της αναπτυξιακής εταιρείας Τρόοδους για να δημιουργήσουν και στη Χερσόνησο του ΑΚΑΜΑ μια παρόμοια αναπτυξιακή εταιρεία στην οποία θα συμμετέχουν έχουν οι κοινότητες και ιδιωτική πρωτοβουλία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Μέσης Εκπαίδευσης καλεί το Υπουργείο Παιδείας να αλλάξει την απόφασή του για τον αλφαβητισμό. Η Συνομοσπονδία εκφράζει έντονη απαρέσκεια που αυτοί που είναι εντεταλμένοι να φροντίζουν τα παιδιά τα κάνουν για μία φορά πειραματόζωα χωρίς να σκεφτούν τις επιπτώσεις στην ευημερία τους. Επίσης, εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για το ότι ακόμη μία φορά το Υπουργείο υπαναχωρεί από τις προαναγγελθήσεις θέσεις του και στις δεσμεύσεις του απέναντι στους οργανωμένους γονείς, προκύπτοντας σε πιέσεις. Καλεί το Υπουργείο Παιδείας να αλλάξει την απόφασή του για τον αλφαβητισμό και εισηγείται όπως ο αλφαβητισμός παραμείνει πρωί για τη φετινή χρονιά μόνο και με τον τρόπο που γινόταν έως τώρα για όλες τις τάξεις του γυμνασίου. Τέλος, αναφέρει ότι η Συνομοσπονδία θα προβεί σε διάσκεψη τύπου για να ανακοινώσει τις θέσεις των γονιών και τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί για την προστασία του συμφέροντος των παιδιών. Η Άγκυρα ανακοίνωσε ότι η τουρκοσυριακή μεθόριος έχει εκκαθαριστεί από το Ισλαμικό κράτος. Ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, Μπίναλ Γιλτιρίμ, ανακοίνωσε ότι τα τουρκοσυριακά σύνορα είναι απολύτως ασφαλισμένα αφού οι τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις και οι Σύριοι αντάρτες εκδίωξαν και από τις τελευταίες θέσεις που κατήχαν τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους. Νωρίτερα, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε ανακοινώσει ότι το Ισλαμικό κράτος έχασε κάθε επαφή με τον έξω κόσμο αφού απόλυσε τα τελευταία συνοριακά χωριά ανάμεσα στον ποταμό Σαζούρ και την πόλη Αλαράι. Η απώλεια της συνοριακής ζώνης στερεί από το Ισλαμικό κράτος τα περάσματα που χρησιμοποιούσε για να τροφοδοτείται σε μαχητές και προμήθειες από την Τουρκία, αν και η οργάνωση εξακολουθεί να ελέγχει μεγάλες εκτάσεις στη Συρία και το Ιράκ. Η Τουρκία εξαπέλυσε στις 24 Αυγούστου την επιχείρηση Ασπίδα του Εφράτη στη Βόρεια Συρία, δηλώνοντας ότι στόχος της είναι τόσο το Ισλαμικό κράτος όσο και οι Κούρδοι αντάρτες που διαδραμάτισαν πολύ σημαντικό ρόλο στην εκδίωξη των δυνάμεων τζιχαντιστών από μεγάλο τμήμα της τουρκοσυριακής μεθορίου. Σε ένα τεράστιο πλήγμα για την Άγγελα Μέρκελ και τη γερμανική πολιτική σκηνή εν γέννη, ένα χρόνο πριν τις βουλευτικές εκλογές, η ξενοφοβική εναλλακτική για τη Γερμανία αναδεικνύεται δεύτερη δύναμη στις κάλπες που στήθηκαν στο κρατήδιο Μεκλεμπούργου Δυτικής Πομερανίας, ξεπερνώντας σε ποσοστά τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση. Η πρώτη δύναμη στις κάλπες της Κυριακής αναδεικνύεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με ποσοστό 30,5%, έχοντας υποχωρήσει ωστόσο κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με τις κάλπες του 2011, όταν είχε εξασφαλίσει 35,6%. Ίσως αυτή είναι η αρχή του τέλους της καγκελαρίου Μέρκελ, γράφει το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, αποτιμώντας τα αποτελέσματα των εκλογών. Να περάσουμε στις κληρώσεις του ΟΠΑΠ. Στον Τζόκερ κληρώθηκαν οι αριθμοί 16, 23, 29, 40 και 42. Τζόκερ αριθμός 15. Δεν βρέθηκε τυχερός και ποσό 650.000 ευρώ μεταφέρεται στην επόμενη κλήρωση. Στο πρώτο κληρώθηκε ο αριθμός 88,
28060. Σημειώθηκε επίσης jackpot και ποσό 490.000 ευρώ μεταφέρεται στην επόμενη κλήρωση. Σήμερα θα παρατηρούνται αρχικά παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Αργότερα όμως νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα νότια και ανατολικά παράλια και βόρεια παράλια, στους 29 στα δυτικά παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις όπως καταγράφηκαν μέχρι αυτή την ώρα. Για όλες τις τελευταίες εξέλιξεις ενημερωθείτε στο sigmalife.gr.